Οι ενεργειακές κοινότητες είναι συνεταιρισμοί, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν είτε πολίτες είτε νομικά πρόσωπα, που τι κάνουν, δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Θες παραγωγή, θες πώληση ενέργειας, θες να κατασκευάσεις ακόμα και δίκτυο, καλώδια, δικτύο από την αρχή. Ναι, όλα αυτά θα μπορούσε να είναι ένα αντικείμενο μιας ενεργειακής κοινότητας, ενός συνεταιρισμού δηλαδή, στον οποίο όλοι συμμετέχουν ισότιμα, ανεξαρτήτως δηλαδή κεφαλαίου συμμετοχής για όλα αυτά τα έργα που θα κάνει ο συνεταιρισμός, όλοι έχουν μία ψήφο. Η ενεργειακή κοινότητα Αττικής συστάθηκε επίσημα το 2021. Ωστόσο, η ιστορία της είναι κάποια χρόνια πίσω. Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια και υποβάλαμε μία αίτηση στο Πράσινο Ταμείο προκειμένου να κάνουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για το τι είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι είναι ενεργειακές κοινότητες και πώς μπορούμε να εξοικονομούμε ενέργεια. Τα εργαστήρια αυτά έπρεπε να μεταφέρουν αρχικά το όραμα μιας ενεργειακής κοινότητας, το όραμα της ενεργειακής δημοκρατίας, να δώσουν νόημα στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στην χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος της κοινωνίας. Γιατί υπήρχαν και τα ζητήματα που υπάρχουν ακόμα, πού μπαίνουν ΑΠΕ, ποιες ΑΠΕ, πώς, γιατί, ποιος ωφελείται. Οπότε όλα αυτά κάπως έπρεπε να απαντηθούν. Έπρεπε να απαντηθούν πρώτα γνωρίζοντας λίγο πολύ τις τεχνολογίες, τι είναι τα φωτοβολταϊκά, τι είναι οι ομογεννήτριες, τι προβλήματα έχουν. Κατανοώντας με ποια θα μπορούσαμε να δουλέψουμε εμείς ως πολίτες, καταλήξαμε στα φωτοβολταϊκά και μετά να δούμε πώς εμείς αυτά που μάθαμε, ας πούμε, στα εργαστήρια και αν θέλουμε να τα κάνουμε πράξη. Όλες οι κοινότητες έχουν ένα διοικητικό συμβούλιο και ένα υποπτικό. Τώρα, το πόσα άτομα θα έχει κάθε κοινότητα σε κάθε συμβούλιο, πώς έχει ορίσει τις αρμοδιότητες, αυτό είναι κάτι που διαφέρει από κοινότητα σε κοινότητα. Εμείς έχουμε 7 άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο και 3 στο υποπτικό, σύνολο είμαστε 10 άτομα και είναι σημαντικό ότι από τα 10 άτομα τα 5 είναι γυναίκες. Είναι ελάχιστη η συμμετοχή των γυναικών σε συνεταιρισμούς για την ενέργεια, δηλαδή σε ενεργειακές κοινότητες. Ακριβώς γιατί είναι ένα τεχνικό αντικείμενο και υπάρχει πεποίθηση, ανασφάλεια ότι μια γυναίκα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει. Και δυστυχώς αυτό το έχω βιώσει και εγώ και σαν μηχανικός. Και το βίωσα και, και στην διαδικασία μας για τη σύσταση της ενεργειακής κοινότητας. Το βίωσα όταν πήγαμε με τη Μάρθα στο επιμελητήριο και νιώσαμε ότι μας αντιμετωπίζουν σαν να κάνουμε πλάκα. Κάνουμε αυτό που ονομάζεται εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός. Εικονικός γιατί έχω το πάρκο κάπου μακριά. Δεν συνδέομαστε με καλώδιο. Ενεργειακός συμψηφισμός, παράγουμε ενέργεια και η ενέργεια αυτή που παράγει το πάρκο μας, το φωτοβολταϊκό μας, μπαίνει στο δίκτυο, το δίκτυο τη μετράει και μετά, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους, αυτή η ενέργεια αφαιρείται από τον λογαριασμό της ΔΕΗ του μέλους. Η πρώτη αίτηση που κάναμε, που ήταν στο χιλιομόδι Κορινθίας, εγκρίθηκε, δηλαδή πήραμε όρους σύνδεσης από το δίκτυο, άρα δηλαδή δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο όμως, στο οικόπεδο αυτό βρέθηκαν αρχαία. Άρα, ναι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Οπότε έχουμε καταθέσει βέβαια και μια δεύτερη αίτηση στις Ερυθρές, οπότε ελπίζουμε τώρα ότι και αυτή θα εγκριθεί. Εκεί όμως έχουμε το ρίσκο ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα περιθώριο στο δίκτυο, οπότε είναι μικρές πιθανότητες και πρέπει τώρα να καταθέσουμε και τρίτο φάκελο, οπότε ψάχνουμε για χώρο. Στην ενέργεια έχουμε λίγο μια διαφορετική λειτουργία. Τα καλώδια είναι συγκεκριμένα. Φανταστείτε ότι τα καλώδια, ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι σαν καλώδια νερού. Όσο χωράει το καλώδιο, τόσο θα περάσει. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα τι σημαίνει, όποιος προλάβει, πρόλαβε. Στην ουσία ελπίζουμε σε επεκτάσεις του δικτύου και αλλαγές, με όλα τα ρίσκα που έχει αυτό, διότι εμάς και σαν πολίτες, μας ενδιαφέρει κιόλας, τουλάχιστον να πω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, συνολικά το ζήτημα της ενέργειας και το πόση ενέργεια παράγουμε και σαν χώρα. Θέλω να πω ότι αν πούμε ότι γίνεται επέκταση του δικτύου απλά για να πουλάμε ενέργεια σε χώρες του εξωτερικού και οι ενεργειακές κοινότητες κάνουν αυτή τη δουλειά, εκεί δεν ξέρω, είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Σίγουρα πάντως δεν
καταλαβαίνω ότι είναι αυτό το νόημα, αυτός ο στόχος. Ο χώρος είναι περιορισμένος και δεν φαίνεται ότι οι πολίτες έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό. Γιατί τα συμφέροντα για την ενέργεια είναι τεράστια. Ξεπερνάνε κάθε άλλη δύναμη, κάθε άλλη εξουσία. Καταθέτουμε όλοι φακέλους, καταθέτουμε όλοι αιτήσεις στον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ λοιπόν είχε και μια προτεραιότητα για τις ενεργειακές κοινότητες, που και αυτή περιορίστηκε, γιατί και ο ίδιος ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων καταστρατηγήθηκε από συμφέροντα. Είναι αλήθεια αυτό, δυστυχώς δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, οι φάκελοι που καταθέτουν προφανώς οι μεγάλες εταιρείες είναι πάρα πολύ περισσότεροι από τις δυνάμεις όπου έχει ένας συνεταιρισμός, όπου κάθε φάκελος κοστίζει χρήματα. Απαιτεί μελέτη, απαιτεί χρόνο, προσπάθεια να βρει το οικόπεδο. Άρα λοιπόν οι δυνάμεις των ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν κάτι είναι πολύ λιγότερες από τις δυνάμεις μιας εταιρείας όπου έχει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να επενδύσει. Και τι έχει βρει, ότι θα τα επενδύσω στα χαρτοφυλάκια της ενέργειας. Έρχονται επενδυτές, ψάχνουν δηλαδή, επικοινωνούν ακόμα και μέχρι τον τελευταίο μηχανικό στην πιο μικρή εταιρεία και λένε: θέλω να επενδύσω στην ενέργεια. Γιατί έχει τρομερή απόδοση. Γιατί όσο πολύ συμφέρει εμάς, άλλο τόσο και πολύ περισσότερο συμφέρει τον επενδυτή που θα κάνει ένα μεγάλο έργο. Όσο μεγαλύτερο έργο κάνεις, όσο περισσότερα μεγαβάτ κάνεις, τόσο πιο φτηνά σου έρχεται, τόσο πιο πολύ κερδοφόρα επένδυση έχεις. Είπαμε λοιπόν ότι ο χώρος είναι περιορισμένος. Θα είχαμε δύναμη αν ήμασταν χιλιάδες. Θα ένιωθα δηλαδή πολύ έντονα την ανάγκη να κάνω κάτι που να το δω. Και μετά, αφού το δω, γίνεται ιστορία. Και αφού γίνει ιστορία, είναι μια ιστορία που μοιραζόμαστε. Και πιστεύω πολύ στις ιστορίες, γιατί οι ιστορίες είναι αυτές που εν τέλει μας δημορφώνουν. Οι ιστορίες που θα ακούσουν τα παιδιά μας, οι ιστορίες που εμείς ακούσαμε από τους άλλους, είναι αυτές που μας οδήγησαν να βγάλουμε συμπεράσματα. Άρα λοιπόν, θα ήθελα να είναι μια ιστορία ότι κάποιοι άνθρωποι ξεκίνησαν, ήταν κάποια στιγμή 20, δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, προσπάθησαν, ήταν πολύ δύσκολο, γίνανε πολλά μάχες, βυθίστηκαν, είχε ωραίες μέρες με λιακάδα, αλλά τελικά κατάφεραν να κάνουν αυτό που ήθελαν. Και φυσικά δεν είναι ο στόχος το να πετύχουμε. Για μένα ο στόχος είναι το ταξίδι, γιατί αυτή θα είναι η ιστορία. Αυτό θα πούμε.